Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τοπικές συννεφιές θα έχει αύριο η Δυτική Ευρώπη, ενώ βροχές αναμένονται στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα. Στη χώρα μας θα διατηρηθεί ο ζεστός καιρός, ωστόσο αύριο θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, κυρίως στα βόρεια. Την Παρασκευή προβλέπεται περαιτέρω πτώση από βορρά προς νότο, οπότε το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα επανέλθει σε κανονικές τιμές. Και αύριο λοιπόν στη χώρα μας θα έχουμε ηλιοφάνεια και ζέστη, αλλά και λίγες τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα είναι δυτική-βορειοδυτική 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ. Όσο για τη θερμοκρασία, στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς, στα δυτικά και το Αιγαίο θα φτάσει τους 34 με 35, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 37. Τις πρώτες πρωινές ώρες η θερμοκρασία στην Καστοριά θα πέσει στους 17 βαθμούς. Το μεσημέρι στην Άξο και το Ρέθυμνο θα φτάσει τους 30, ενώ το βράδυ η Σκόπελος θα έχει 26 βαθμούς Κελσίου. Ζέστη θα επικρατήσει στην ηπειρωτική χώρα με τον υδράργυρο τοπικά στους 36 με 37 βαθμούς και τους ανέμους βορειοδυτικούς έως 5 μποφόρ. Ηλιόλουστη και ζεστή θα είναι η αυριανή μέρα στην Αττική, η άνεμη δυτική-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και το θερμόμετρο στους 36 βαθμούς. Ήλιο θα έχει και η Θεσσαλονίκη, ανέμους βορειοδυτικούς που θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Τώρα στους 32 με 34 βαθμούς θα κυμανθεί η μέγιστη θερμοκρασία τις επόμενες 3 μέρες στην Αττική, ενώ θα υπάρχουν λίγες τοπικές συννεφιές και αρκετή ηλιοφάνεια. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα πέσει στους 28 βαθμούς και θα υπάρχει αστάθεια το απόγευμα του Σαββάτου και πιθανόν της Κυριακής. Πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, αλλά και αρκετός ήλιος προβλέπεται στα κεντρικά και τα βόρεια και υψηλότερη θερμοκρασία, οι 34 βαθμοί στη Λάρισα. Ηλιοφάνεια θα έχουν τα δυτικά και τα νότια, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται στην Καλαμάτα και θα είναι οι 33 βαθμοί. Καλό σας βράδυ.